Γεια σα. Έχει που τα χτε που θυκευάζονται ότι όλοι έγιναν ειδικοί με στο Facebook. Όλοι. Και μάλιστα εκφράζουν το με τρόπον έντονο. Είσαστε προδότε, επουλήσετε μα, εχάθηκε η Κύπρο, είσαστε απαράδεκτοι κτλ. Ξέρετε κάτι. Είναι το χειρότερο πράγμα εμεί οι νέοι να μιμούμαστε τι συμπεριφορέ των άσπρων και γκρίζων μαλλιών που μα οδήγησαν στη σημερινή κρίση. Έλεω ρε παιδιά. Και ό,τι έχουμε να πούμε, να το λέμε με σεβασμό, να το λέμε με αξιοπρέπεια, να το λέμε με ψυχραιμία. Να το λέμε με πατριωτική ευθύνη. Άρα, ακόμα και τα μέρη που διαφωνούμε, να το λέμε με ευθύνη. Και λέω το τούτο για το χτεσινό αποτέλεσμα τη Βουλή. Δηλώνω και εγώ αντιμνημονιακό. Δεν ήθελα το μνημόνιο. Υπό τι περιστάσει όμω, ναι, ήταν μια πολύ σωστή απόφαση η απόφαση τη Βουλή. Γιατί? Διότι δεν ακούσαμε καμιά πιστική εναλλακτική επιλογή. Ξέρουμε τα μέτρη τόσου μήνε ότι έχουμε κρίση. Να μέτρη τόσου μήνε ότι είναι τα μέτρη Τρόικα, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο κτλ. Να μέτρη τόσων καιρών ότι πάμε προ μνημόνιο. Και κανένας, υπογραμμίζω το, κανένας δεν έδωσε πιστική εναλλακτική επιλογή ώστε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Άρα αφήστε τα όχι και τα ναι. Πρακτικά να δούμε τώρα πώς θα ξανακτήσουμε τον τόπο μας. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε μια ομάδα που καμιά δεκαριά Βρετανούς στρατιώτες οι οποίοι ήταν περικυκλωμένοι από ναζιστικά στρατεύματα. Δεν ήξεραν τι να κάνουν, ήταν φοβισμένοι όταν ξαφνικά κάποιος τους είπε «Συνάδελφοι, έχω χάρτη. Βασιστείτε πάνω μου και μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω στο στρατόπεδό μας». Πράγματι, μετά από μια πορεία 10 ημερών, επέστρεψαν στο στρατόπεδο τους, χωρίς να πάθουν τίποτε. Σχεδόν όλοι σώοι και αυλαβείς. Και τότε συνειδητοποίησαν ότι ο χάρτης που κρατούσαν ήταν ένας λάθος χάρτης, ένας χάρτης μιας άλλης περιοχής. Ξέρετε τι μας λέει το παράδειγμα. Ότι μπορούμε να αποφύγουμε και τους πιο μεγάλους κινδύνους, αρκεί να μην χάσουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας και την αισιοδοξία μας. Δηλαδή, όλοι τούτοι οι φίλοι, οι οποίοι χτες μας έλεγαν περίπου ότι τέλος της Κύπρου, τι θα έλεγαν αν ζούσαν το 1974 με τόσες μάχες που έγιναν κτλ. Τι θα έλεγαν αν ζούσαν, ξέρω εγώ, το 1571 που λένε οι πηγές ότι μας έσφαζαν εμάς τους Έλληνες της Κύπρου με τόσο πάθος που το έβαν μας έρεσε σαν ποτάμι ή στην αρχαιότητα με τους Πέρσες. Εσείς είχαμε τόσες σφαγές, τόσες συγκρούσεις, τόσους πολέμους. Και αντέξαμε. Βέβαια, όχι τώρα. Οι καταστάσεις είναι πολύ πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες. Αλλά που μας εξαρτάται, ρε παιδιά, που το αν εμείς επιτέλους, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε, μείνουμε ψύχρεμοι, λογικοί και καταφέρουμε η δουλειά μας και τη στοικότητα μας και την επιμονή μας να βρούμε ξανά το βηματισμό μας. Άλλωστε, η κρίση τούτε φάνηκε ξεκάθαρα πως είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών. Εμείς φταίμε δυστυχώς για τα κακά μας τούτα τα χάλια. Οι τραπεζίτες μας, οι πολιτικοί μας, οι κυβερνήσεις μας κτλ. Εμείς φταίμε. Βεβαίως κάποιοι ξένοι τώρα θα βρουν ίσως την αφορμή να επιβάλλουν τούτα που θέλουν. Αλλά αφού εμείς δημιουργήσαμε την κρίση, σημαίνει ότι και από εμάς εξαρτάται για το αν θα μπορέσουμε να βρούμε τον βηματισμό μας και να επιστρέψουμε στην ευημερία που βεβαίως μας αξίζει, γιατί είμαστε λαός εργατικός. Και θα κλείσω, αφού είναι και άνοιξη, με τον που λέει ο Ελίτης, πως την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις. Μπορεί σήμερα να είναι άνοιξη σαν εποχή, αλλά ταυτόχρονα να θυμόμαστε πως είναι και χειμώνας λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε. Και άρα που μας εξαρτάται το χειμώνα να το φτιάξουμε και να γίνει άνοιξη. Με τούντες σκέψεις σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε θα χαρώ να έχω τις σκέψεις, τις συμβουλές, τα σχόλιά σας και τις εισηγήσεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.